Θα ξεκινήσω με την Όλγα Κυριακίδου και τον Αρχιέλαιο Βογιατζή να συζητάμε για το δρόμενο που θα γίνει το Σάββατο στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, μου είπατε. Ακριβώς. Ναι. Ωραία, από την ομάδα Χειροκρότημα. Αυτό θα γίνει υπέρ του συλλόγου με σύνδρομο Down. Mm-hmm. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραστάσεων όλων που θα δώσουμε θα πάει στο σύλλογό τους. Μάλιστα. Και θα είμαστε με μουσική, χορό, τις στολές μας, mm-hmm. που θα έχουμε και επί σκηνής. Τις στολές εννοείται τα κοστούμια. Ναι, τα από κοστούμια. Το La Casa de los Diamantes. Ναι. Τι σημαίνει La Casa de los Diamantes? Το σπίτι των διαμαντιών. Και πού είναι αυτά τα διαμάντια και γιατί μου θυμίζει κάτι αυτό το τρέιλερ εμένα τώρα που το βλέπω? Γιατί το έχετε ξαναδεί. Έχουμε κλέψει λίγο και Casa de Papel. Καλά κάνατε. Γιατί? Ναι, γιατί είναι όμορφο, γράφει. Και αυτοί κλέψανε από το Remember, Remember the 4th of November. Από τον. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, την ταινία. Πώς τη λέγανε, ρε παιδιά, βοηθάτε, ρε παιδιά. Το κανένα. Από το V for Vendetta κλέψανε κι αυτοί. Ωραία. Άρα είμαστε στο. Ο κλέψος του κλέψαντος. Εδώ είμαστε τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, γίνεται μία διασκευή. Επειδή είναι και το θέμα το έργου, mm-hmm. είναι μια αστυνομική κωμωδία. Πολύ, πολύ γέλιο. Πολύ Μάλιστα. γέλιο. Και πολύ εμπλεκόμενη. Μυστήριο. Από την καταπληκτική ομάδα Το Χειροκρότημα, που κατά καιρούς μας δίνει πολύ ωραίες παραστάσεις. Είναι μία παραγωγή, το έργο είναι του συγγραφέα του Ισπανού, Μιγγέλ Μιχούρα, σε διασκευή του Γιάννη Τσιπέλη. Α, ορίστε, να αρχίζουν ένα-ένα τα εύσημα. Έχουμε πολύ έντονες πινελιές στη διασκευή, πάρα πολύ έντονες. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε. Και ακόμα έχουμε πινελιές. Και ακόμα έχετε πινελιές. Ναι. Καλά κάνετε. Αρχέλα, εσένα σε έχω ξαναφιλοξενήσει εδώ. Όχι, πρώτη φορά. Θα το θυμόμουν καταρχήν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι συμβαίνει, πέστα μου εσύ, σε παρακαλώ. Τι συμβαίνει. Σε ένα σπίτι μαζεύονται 7 άτομα. Mm-hmm. Ένας υποχόνδριος γέρος, αρρωστιάρης και λάτρης των όπλων. Αν δεν το έλεγα αυτό, θα με σκότωνε αυτός. Κακό συνδυασμό. Και λάτρης των όπλων και. Υποχόνδριος, δύσκολο, δύσκολο. Ένας γλυκούλης ερωτευμένος νεαρός. Εσύ είσαι αυτός? Όχι, δεν είμαι εγώ αυτός. Αλλά όχι και ούτε υποχόνδριος. Ούτε υποχόνδριος είμαι, θα μπορούσα, αλλά δεν είμαι. Ναι, θα μπορούσε λέει, αλλά δεν είμαι. Είναι μια παρατηρητική καλογριά, η οποία φαίνεται να τα καταλαβαίνει όλα. Mm-hmm. Μια γυναίκα ράχνη. Μια χορεύτρια που πάπλα τραγουδίσαν σε καμπαρέ. Ναι. Μια σπίτι νοικοκυρά, ερωτιάρα και αυτή και λίγο αδιάκριτη. Ούτε τη σπίτι νοικοκυρά ενσαρκώνεται. Είμαι. Είναι η σπίτι νοικοκυρά, η κοτσεμπόλα παρατηρητική και. Και εγώ είμαι ο Δούκας Μαφιόζος. Α, ωραίο. Μια χαρά ρόλος, γιατί δεν κατάλαβα. Μια μου αρέσει. Ίσα-ίσα. Καλόγρια δεν σας φανταζόμουν, να πω την αλήθεια. Όχι. Αλλά όχι και κουτσομπόλα παρατηρητική, ναι. Και ερωτήλα. Και ερωτήλα. Μάνατα, τα καλύτερα σας έχω. Μέχρι εκεί. Και μία γλάστρα παίζει μαζί μας. Η γλάστρα είναι σε φυσικό μέγεθος, κανονική. Κανονική, κανονικότατη, με λουλουδάκι, κανονικό. Δεν την ακούμε να μιλάει, φαντάζομαι. Όχι ακόμη. Α, εντάξει. Και τι κομμάτι από όλη αυτή την ιστορία θα παιχτεί στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς το Σάββατο? Τίποτα, θα κάνουμε μια παρέλαση, ας το πούμε, με μουσική και τραγουδώντας το intro του La Casa de Papel, το τραγούδι, τον Bella Ciao. Ναι. Τον Bella Ciao, ναι. Τι ώρα? Μετά τις 11. 11 με 1 εκεί μέσα. Α, άρα να πάρουμε καφεδάκι, να έρθουμε πεζόδρομο, να κάνουμε καφετερία. Βεβαίως, και να πάρει και πλάνα το κανάλι σας. Γιατί θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Να πάρει και πλάνα το κανάλι, να συνεργαστούμε τότε με το Δήμο Καλαμαριάς, να το κάνουμε πανηγυρικά. Βεβαίως. Ποιοι άλλοι παίζουν στην παράστασή σας? Παίζει η κυρία Βογιατζή Μαρία, αδελφή του κυρίου. Ναι. Παίζει η Όλγα Κυριακίδου, παίζει η Γεωργία Ιωακιμίδου, παίζει η Δάφνη Φουτσοπούλου. Ο Ζαχαρούδης Δημήτρης, τον έχετε φιλοξενήσει πέρσι μαζί μου. Το θυμάμαι. Και ο πρόδρομος Κυριακίδης. Τι άλλο μπορεί να θέλετε να πούμε για την παράσταση και μπορεί να το ξεχάσαμε? Είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος ξέρουμε ότι χρειάζεται τη διασκέδαση, το χορό, το τραγούδι και το μυστήριο. Mm-hmm. Είναι μια όμορφη κωμωδία. Παράλληλα, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο σύλλογο Down. Οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο. Επίσης, θα έχουμε χορευτικά. Πολύ εντυπωσιακά χορευτικά. Ωραία χορευτικά από την χορογράφο μας, τη Vivian Roberts. Θα έχουν πολύ πλάκα τα χορευτικά.
εντυπωσιακότατα. Τα παιδιά δίνουν επαγγελματιών με παράσταση. Συγγνώμη, είπαμε που παίζει την παράσταση, δεν είπαμε. Στη Χιλή, στο θέατρο Χιλή. Στο θέατρο Χιλή. Στην Χιλή δηλαδή. Λοιπόν, αρχίζουν οι παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα έχουμε διπλή παράσταση την Κυριακή. Θα ήθελα μέσα από το κανάλι σας σε κάποιον θεατή σας που θα καλέσει να πάρει μια διπλή πρόσκληση. Διπλή πρόσκληση. 23-10-261 τώρα. Όσο τρέχει, δηλαδή, μην χάσετε την ευκαιρία, ναι. Ακριβώς, ναι, είναι σημαντικό. Και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για την ημέρα και ώρα που θα έρθει. Πολύ ωραία. Εγώ κρατάω τα στοιχεία και τα δίνω σε εσάς δηλαδή. Και μετά έρχονται στο... ναι. Το Σάββατο, είπαμε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ωραία. Αλλά θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να κανονίσουμε ποια μέρα θα έρθει. Ποια μέρα. Εγώ μπορεί να δώσω τώρα για Κυριακή και να μην μπορεί. Ωραία. Το είναι κρίμα. Όχι, όχι, όχι. Θα επικοινωνήσουμε μετά από συνεννόηση με εσάς και θα έρθουν. Σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Ενημέρωση, αυτό ήθελα να πω.